Ένα δύσκολο μάτς. Αυτό είναι το πιο σίγουρο. Εμείς ερχόμαστε από μια ήττα μέσα στην έδρα μας και ξέρουμε τη δυσκολία του αυριανού παιχνίδι. Αλλά πιστεύω όταν θες να πετύχεις κάποια πράγματα και θέλεις να προχωρήσεις σαν ομάδα, πρέπει να κοιτάξεις όλα τα παιχνίδια με το ίδιο σκοπό, πάντα την είχε. Παρά που θα παίξουμε μια ομάδα που είναι η πρώτη στην βαθμολογία, μια ομάδα που έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία, με ένας νέος προπονητής που πραγματικά δείχνει την αξία του μαζί με τα παιδιά του, και εύχομαι να γίνει πρώτα ένα καλό παιχνίδι και να κερδίσω καλύτερα. Είναι μια ομάδα που προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Ό,τι μαθαίνω, είναι μια ομάδα οργανωμένη, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι μια ομάδα που με νεαρά παιδιά, που είναι το πιο σημαντικό. Και βλέπουμε ότι είναι μπροστά στο πίνακα της βαθμολογίας. Εύχομαι να συνεχίσει, γιατί πιστεύω ότι όταν θες να πετύχει κάποια πράγματα, δεν υπάρχει φανέλα, υπάρχει θέληση του ποδοσφαιριστής, υπάρχει θέληση από μια διοίκηση που δείχνει ο Πλατανιά μέχρι αυτή τη στιγμή ότι έχει. Και τις καλονίες εμείς προσπαθούμε το ίδιο να παίξουμε ποδόσφαιρο, να προσπαθήσουμε να βάλουμε τα παιδιά να σκέφτονται πάντα ψηλά, και έτσι θα είναι μέχρι το τέλος. Όχι γιατί θα είναι αύριο ο αντίπαλός μου. Εγώ πιστεύω μέχρι αυτή τη στιγμή με όλα αυτά που έχω δει, είναι η Πλατανιά μαζί με τη Βέρεια μια ομάδα που έχει ένα προβάδισμα. Η Βέρεια είναι μια ομάδα πιο έμπειρη που έχει συμμετοχή στο Super League. Και το Πλατανιά, που σου είπα ότι χαίρομαι πραγματικά που βλέπουμε μια ομάδα μικρή και σιγά σιγά αρχίζει και εμφανίζεται, και έτσι πρέπει να είναι και άλλες ομάδες που πρέπει να πάρουμε σαν παράδειγμα. Εγώ πραγματικά σαν προπονητής αυτή την ομάδα περίμενα και ακόμα λίγο καλύτερα. Έχουμε πάρα πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές. Μια ομάδα που είναι πάλι από νησί, που προσπαθεί να κάνει κάτι. Συνεχίζουμε τη δουλειά μας, θα συνεχίζουμε όσο έχουμε δυνάμεις να δείξουμε πραγματικά ότι θέλω να μείνω σε αυτή την κατηγορία ή θέλω να προχωρήσω λίγο πιο πάνω.